Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο αρρωστημένο μυαλό μας, ξεκινήσαμε βέβαια με τη Whitney Houston και είναι μια ιστορία που στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας την ζούμε και την ξαναζούμε και την ξαναζούμε και μάλλον θα συνεχίσουμε να την ζούμε και να την ξαναζούμε και να την ξαναζούμε συνεχώς με πολλούς ανθρώπους τόσο ταλαντούχους. Είναι αυτονόητο να πούμε όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε τη μουσική πόσο έχουμε στενοχωρηθεί για την είδηση αυτή, αλλά χρονικά, αλλά δεν ξέρω, αυτό που ξεκίνησα να λέω, το αρρωστημένο το μυαλό μας, ο θάνατος της Whitney Houston, την ίδια σχεδόν μέρα με κάποιες ώρες διαφορά χρονικά σε σχέση με τα πολιτικά γεγονότα και τις εξελίξεις της Ελλάδος, υπάρχει μία ταύτιση, δηλαδή και η Whitney Houston είναι αναμφισβήτητα ένας απίστευτα χαρισματικός άνθρωπος, mm-hmm. ένας απίστευτα ταλαντούχος άνθρωπος και η Ελλάδα μία απίστευτα χαρισματική χώρα. Είχε ταλαντούχο, αναμφισβήτητα. Η Whitney Houston είναι ένας άνθρωπος με τρομακτικές δυνατότητες, και προοπτικές. Η Ελλάδα επίσης μια χώρα με τρομακτικές δυνατότητες και προοπτικές εξορισμού, έτσι. Έλα μωρή τώρα, τι τρομακτικές δυνατότητες. Κάποια στιγμή η Whitney Houston το έριξε στα ναρκωτικά, κύλησε στα ναρκωτικά. Αναμφισβήτητα και η Ελλάδα κάποια στιγμή κύλησε στα ναρκωτικά, πολλών ειδών ναρκωτικά. Και κάποια στιγμή η Whitney Houston εξαιτίας των ναρκωτικών. Οδηγήθηκε, έτσι δείχνουν τα πράγματα, ή των εθισμών γενικότερα, ή των αδυναμιών όλων αυτών, οδηγήθηκε στο τέλος της ζωής της και η Ελλάδα εξαιτίας των αντίστοιχων. Πάντως και τα δύο κεφάλαια αυτά δεν έφτασαν ποτέ το δυναμικό τους. Σε καμία περίπτωση ποτέ δεν εξάντλησαν τις δυνατότητές τους. Οπότε αυτές τις ημέρες δύο παράλληλες διαδρομές με πολλή φαντασία βέβαια. Μπορούμε να πούμε ότι φτάσαν στο τέλος τους. Αλλά κυρίες και κύριοι, εντάξει, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι λέγεται. Αυτό το γνωρίζουμε. Εξάλλου, εχθές έσωσε πάρα πολλοί κόσμο στη χώρα. Τη σώσαν οι πολιτικοί μας μέσα στην Βουλή. Τη σώσαν οι άνθρωποι που κάψαν την Αθήνα και τα κτίρια. Σώσαν τη χώρα γιατί αναμφισβήτητα οι πράξεις αυτές είχαν πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Και καλές προθέσεις και για το παρόν και για το μέλλον της χώρας μας. Κατέρευσε το σύστημα, όλα τα κακά που τα προβλήματά μας λύθηκαν και σώθηκε η χώρα. Και γενικότερα είναι μια μέρα χαράς, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά πώς γίνεται, ρε γαμώτο, ενώ θεωρητικά είναι μια μέρα χαράς, πώς γίνεται να έχουμε σωθεί και να είμαστε τόσο στενοχωρημένοι όλοι. Κατηφής. Πρώτη φορά συναντούμε συνθήκες υπό τις οποίες αυτός που έχει μόλις σωθεί από τον βέβαιο θάνατο βρίσκεται σε τραγική ψυχολογική κατάσταση. Και είναι μια ζωή, είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού οι Έλληνες. Μια ζωή, γιατί πάντα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο. Τι σκατά έχουμε κάνει, δηλαδή δεν θα ζήσουμε εμείς μια φορά στη ζωή μας αυτό το όνειρο του να επιλέξουμε από το καλό και από το καλύτερο. Να. Πρέπει πάντα να επιλέγουμε από το κακό και από το χειρότερο. Αλλά χθες ζήσαμε απίστευτα πράγματα. Ήταν μια καταθλιπτική μέρα. Όσο και αν θέλουμε να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ότι χθες υπήρχε μια κατάθλιψη τουλάχιστον. Συγγνώμη, ρε παιδιά, μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι. Όχι, να χάρηκε. Όλοι ήμασταν σε μια κατάθλιψη, γιατί αισθάνεσαι ότι όλα αυτά τα σκατά των τελευταίων δεκαετιών, των τουλάχιστον τριών τελευταίων δεκαετιών, όλα αυτά που όλοι τα ξέραμε όμως και συμμετείχαμε σε πολλά από αυτά. Νοοτροπίες, συμπεριφορές, πράξεις, οι ανεπαρκείς, οι πολιτικοί μας, οι διαφθαρμένοι. Όλο αυτό το πράγμα που συνέβαινε τόσο καιρό και όλοι λέγαμε μεταξύ μας, πώς τα καταφέρνει αυτή η χώρα και επιβιώνει μαγική, με όλα αυτά που γίνονται. Ξέρεις, πόσα χρόνια το λέμε αυτό. Πραγικά. Πώς καταφέρνει αυτή η χώρα και επιβιώνει με όλα αυτά που γίνονται. Πώς τη βγάζουμε πέρα με αυτούς που έχουμε σαν πολιτικούς, με αυτά που γίνονται στο δημόσιο, με την νοοτροπία. Εχθές αισθάνθηκα προσωπικά ότι όλα αυτά τα σκατά όλων αυτών των δεκαετιών σκάσαν στα μούτρα μας με τον πραγματικά με τον χειρότερο αλλά και συγχρόνως με τον πιο χειροπιαστό και ξεκάθαρο τρόπο. Το βλέπεις όλο αυτό το πράγμα ότι έσκασε, ρε παιδί μου, εχθές. Δηλαδή δεν περιμένω θα γίνει στη γενιά μας, αλλά να που έγινε τώρα σε εμάς.